Τα πόδια δυνατά. Καλές άμυνες από τον Γκρόεχαρτ, όπως και στα δύο πρώτα τα παιχνίδια. Σταθερή άμυνα, ψηλή. Τα χέρια δεξιά-αριστερά του προσώπου του, περιμένει. Πέρασε ένα αριστερό πλένο λάκτισμα στα πλευρά. Φυσέγκο πάντα κινητικός. Δεν είναι και εύκολο αυτό να μετακινείται δεξιά-αριστερά ένας αντίπαλος. Όπως εδώ πέρα ο Κισέγκο απέναντι στον Γκρόεχαρτ. Βλέπουμε ότι ο Κισέγκο στο δεξιό του μάτι είναι χτυπημένος, είναι πρισμένος από τους προηγούμενους αγώνες. Έχει αιμάτωμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, μεγάλο αιμάτωμα. Αριστερό direct από τον Γκρόεχαρτ. Μεγάλο αιμάτωμα. Ναι. Ένα αιμάτωμα που μπορεί αν δεχτεί χτυπήματα. Εδώ καλό χτύπημα με το αριστερό λάκτισμα. Δεξιά αριστερό uppercut. Δεν είχε πει στο ποδιετής. Γονατιά. Δεξιά αριστερό κοσιά από τον Γκρόεχαρτ. Διατηρείται όμως. Μπόρεσε ο Κισέγκο και κράτησε. Διατηρείται και αντιπιτήθηκε. Καλή αντιπίδες. Πόου που στο πέταξε. Καταπέλτη σε χτύπημα από τον Γκρόεχαρτ. Γονατιά. Αλλεπάλα χτυπήματα. Είναι στη δύσκολη θέση ο Κισέγκο. Συνεχόμενα χτυπήματα σε ρί. Προσπαθεί να σωθεί από εκεί πέρα ο Ουκρανός. Το αριστερό κοσέ. Κοιτάξτε να το πει. Κοιτάξτε να το πει. Εκεί που ήταν στο δύσκολο σημείο ο Κισέγκο πέταξε αριστερό κοσέ. Και εξαλισμένο τον Γκρόεχαρτ. Αψήφισε τις αντιδράσεις. Τις άμεσες αντιδράσεις που έχει ο Ουκρανός. Ο Ολλανδός και δέχτηκε τον knockdown. Ένα λεπτό πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Ο Γκρόεχαρτ το χτυπάει διαρκώς στο μάτι το πρισμένο. Στο αιμάτωμα. Το αιμάτωμα αυτό που μπορεί στην πορεία να γίνει σκίσιμο, έτσι. Αριστερό κροσέ. Στο ίδιο σημείο, εκεί, στο αιμάτωμα. Ο Γκρόεχαρτ. Εντόπισε αυτό το σημείο. Αριστερό. Αλλά το knockdown αυτό δίνει προβάδισμα με στιγμή στον Αρτούρ Κισέγκο. Τα knockdown είναι σημαντικά σε τέτοιες μάχες. Διατηρεί απόσταση ασφαλής ο Κισέγκο, δεν πλησιάζει τον Γκρόεχαρτ. Ο Γκρόεχαρτ επωφελείται από το ύψος του. Γιατί στην κοντινή απόσταση ο Γκρόεχαρτ βγάζει κάτι επικίνδυνες γονατιές, ξηράφι. Και άπερκατ δυνατά έχει. Όμως καλά λακτήμα τον Κισέγκο. Στα πλευρά και στον δεξί τετρακέφαλο. Καλή επίδεση, έχασε την οποία τον κύριο Κισέγκο. Αντεπίδεση από τον Γκρόεχαρτ. Πολύ ενδιαφέρον, τελικός καβανάκι. Πρώτος γύρος τέλος. Πολύ ωραίος πρώτος γύρος, πολύ δυνατός. Με τον Μέρτιν Γκρόεχαρτ να κερδίζει κάποιες εντυπώσεις, αλλά όμως να έρχεται το knockdown του Αρτούρ Κισέγκο και να αντιστρέφει το κλίμα. Ακριβώς. Βλέπω τον γιατρό να πάει να βλέπει το μαθημένο μάτι. Το αιμάτωμα που σημαθεί κάπου εκεί στο σημαντικό του Ουκρανού. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι όλα τα χτυπήματα του Γκρόεχαρτ στοχεύουν στο πρισμένο μάτι του Κισέγκο. Ακριβώς, το μάτι. Δεν στοχεύει πουθενά άλλου, ούτε στο μάχη, ούτε τα πλευρά πουθενά. Το μάτι του. Ο γιατρός βλέπω κατεβαίνει, οπότε δεν έχουμε προβλήματα από τον το μέγεθο του ματιού. Παρατηρήστε κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Ο Άντι Σάουερ βάζει πάνω στον Κισέγκο. Αυτό είναι ένα highlight. Δεν ήταν κάποιος που ένιωσε να τη σάβει. Ένιωσε. Σωσία του σάβει. Το παίρνω πίσω, ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, εντάξει. Με το καπέλο όπως ήταν τραγιά, ναι. Έμοιαζε, έμοιαζε. Λοιπόν, πάμε δεύτερος γύρος. Λοιπόν, Κισέγκο, πρώτος στην επίθεση. Αριστά, direct, δεξί, αριστερό. Κρατάει ο Κισέγκο, κρατάει και ο Γκρόεχαρτ, δεν κάνει συστάσεις στον Γκρόεχαρτ. Έχει δύναμη να τον κλείσει στη γωνία. Αριστερό, τον κλείνει στη γωνία. Νομίζω ότι έχει δεχτεί ένα σκυροκτήμα εδώ πέρα ο Γκρόεχαρτ. Γι' αυτό και κλείνει στη γωνία, κρατάει τον Κισέγκο. Επομένως έχει ζαλιστεί. Πάλι μοιάζει, δεν είναι απαραίτητο, απλώς να τον έχει, να τον έχει κρογκάρει όπως λέμε στην ορολογία. Ότι καταλάβει το χτύπημα. Και να το έχει αδυναμώσει τη δυνατότητα του εγκεφάλου ώστε να ξεπεράσει αυτό το χτύπημα. Μάλιστα. Direct συνεχόμενα από τον Κισέγκο. Σε αυτή τη διοργάνωση δεν έχω δει τον Κισέγκο καθόλου με κάποια καλή γονατιά ή καλά γόνατα. Περισσότερο αγωνείται πυγμαχικά. Πολλές γροθιές. Κοιτάξτε εδώ χαλαρά. Πέρασε το δεξιά άπερκα στα πλευρά, στην αστρή πλευρά του σώματος του Γκρόεχαρτ.
Να η γονατιά ήρθε. Ήρθε η γονατιά στα πλευρά του Γκρόεχατ. Ανταποδίδει ο Γκρόεχατ με ένα άλμα. Και με το αριστερό δεξίδρωσε τώρα. Πολύ δυνατός. Αριστερό διπλό αριστερό άπερκατ. Κροσέ. Άπερκατ κροσέ από τον Γκρόεχατ που κρατάει. Σχόλιο ο διαιτής. Συνέχεια στον αγώνα. 1,5 λεπτό πριν το μεγάλο τέλος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Αρτούρ Κισέγκο. Πριν του ρεσιτάλ. Πριν το τέλος του δεύτερου γύρου. Καλό δεξί από τον Γκρόεχατ. Το φαίνεται απρόσιτος. Σε δύο-τρεις τελευταίες κινήσεις ο Κισέγκο φάνηκε απρόσιτος και δέχτηκε δύο κόντρα δεξιά direct από τον Γκρόεχατ. Το τελευταίο λεπτό του δεύτερου γύρου. Δεξί κροσέ καλό από τον Γκρόεχατ. Και άλλο δεξί. Άλλο. Και αριστερή γονατιά από τον Γκρόεχατ. Κλείνει το Κισέγκο. Τώρα πρέπει να φύγει από τη γωνία. Μπορεί να φύγει. Ξεφεύγει. Τον άφησε μάλλον. Έκανε βήμα πίσω λάθος ο Γκρόεχατ και μπόρεσε και ξέφυγε στο κέντρο του ring. Τρία καλά χτυπήματα τον Γκρόεχατ σε αυτή τη φάση. Έχει δεχτεί δύο direct. Αριστερό δεξί. Καλή προσποίηση. Αριστερό direct, αριστερό κροσέ και δεξί από τον Γκρόεχατ. Η αντεπίθεση από τον Κισέγκο με όχι ιδιαίτερη έκρηξη στα χτυπήματά του. Απέφυγε σωστά. Καλές άμυνες από τον Γκρόεχατ. Άριστες άμυνες, ναι, σωστά. Λάχτρημα καλό στα πλευρά. Απλά χρησιμοποιεί το εκεί ο Κισέγκο. Καμπανάκι τέλος του δεύτερου γύρου. Νομίζω εδώ εντυπώσεις, μικρές εντυπώσεις που πάνε στην κόκκινη γωνία. Στην κόκκινη γωνία που με περισσότερα καθαρά χτυπήματα ο Γκρόεχατ ανάγκασε σε κάποια σημεία τον Κισέγκο να μυθεί αρκετά για να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Έκλεισε εδώ τον Γκρόεχατ στη γωνία. Θεωρώ ότι ο τρίτος και τελευταίος γύρος, ο τρίτος και τελευταίος γύρος θα είναι και ο σημαντικός. Ο Γκρόεχατ έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Φαίνεται σαν αθλητής ενώ σφυροκοπείται από τα χτυπήματα του Κισέγκο. Πάνω στην άμυνα ήταν. Πάνω στην άμυνα. Βρίσκει τη δύναμη να φύγει από τη γωνία και να αποκριθεί. Εμείς βλέπετε τα highlights, βλέπουμε και στις γωνίες του δύο μονομάχους. Ήρεμος, χαλαρός, ξεκούραστος ο Γκρόεχατ. Αρκετά ταλαιπωρημένος του Κισέγκο. Και με αυτό το μεγάλο αιμάτωμα που έχει στην δεξιά πλευρά του προσώπου του. Είναι ο Αντισάουερ τελικά. Είχα δίκιο. Του βάζει πάγο του Κισέγκο. Σημαντικό αυτό. Ισχύσαντε ενώση. Σημαντικό. Ο Σάουερ στη γωνία που έχασε λίγο πριν από τον Κισέγκο. Μπράβο. Όπα, τι έγινε. Γλίστρησε. Τραμπούληξε. Νομίζω όχι. Έχουμε συνερά. Ναι. Έχουμε πρέπει συνερά να σκουπιστεί. Γλιστράει. Πολλοί υδρώτες, πάρα πολλές μάχες. Ο Σάουερ έφερε την πετσέτα. Αν είναι δυνατόν. Ωραίο όμως αυτό. Βέβαια, ένας παγκόσμιος αθλητής, να κάνει γωνία. Επαληθεύει αυτά που είπαν χθες στη συνέντευξη τύπου. Του λέει σε σέβομαι γιατί είσαι ένας άξιος αντίπαλος, είπε ο Σάουερ. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Αυτοί είναι πρωταθλητές. Γεννημένοι πρωταθλητές. Και θα μείνουν πρωταθλητές. Μου αρέσει τον Τρέκα Φαρό από τον Γκρόεχατ. Και άλλο δεξί από τον Γκρόεχατ. Σημαντεύει καλά. Άμυνα στο αριστερό λάκτημα του Κισέγκο για δεξί direct. Πάλι δεξί. Τρία δεξιά direct τώρα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, από το σημείο που είμαστε. Καλό δεξί αριστερό κροσέ. Άπερ κατά ξύλο σε γονατιά. Και άλλο γόνατο. Και λυγίζει. Πέφτει νοκντάουν. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο πλέον. Πολύ δύσκολο. Ο Κισέγκο νομίζω ότι αυτό το lockdown δεν θα το ξεπεράσει. Όχι, δεν θα το ξεπεράσει. Ο Γκρόεχατ μπαίνει με δυνάμεις και θα θέλει να τελειώσει εδώ το κλειστό. Και άλλο δεξί. Τέλος. Έληξε ο αγώνας. Μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη έκπληξη. Έληξε. Ο Κισέγκο νοκάουτ και ο νέος βασιλιάς του Κέον Μάξ τα μισά βάρη. Λέγεται Μούλτελ Γκρόεχατ από την Ολλανδία που πάει. Που πάει δίπλα στον πρώην αντιπαλό του να δει πως είναι. Μια μεγάλη νίκη. Μούλτελ Γκρόεχατ. Κανένας δεν του στάθηκε στα σημεία. Μα κανένας. Θυμίζω, ο Γκρόεχατ κέρδισε τον χίτο με νοκάουτ τον Μιχάλη τον Δαβίδη λόγω του τραυματισμού του Ελληνικού αθλητή. Και εδώ κλαίει ο Κισέγκο τώρα.
με τεχνικό νοκάουτ τον Αρτούρ Κισέγκο μετά το στόπ του διαιτή. Είναι μεγάλη συγκίνηση. Μεγάλος πρωταθλητής. Ο Μέρτελ Γκρένχαρτ λοιπόν, 26 ετών από την Ολλανδία, 1,85 ύψος, 70 κιλά, είχε δηλώσει ότι απόψε θα γίνει πόλεμος και ότι είναι πολύ επικίνδυνος. Επαληθεύτηκαν αυτά τα δύο. Είχε πει λοιπόν, είχε υποσχεθεί ότι αν απόψε κερδίσει θα πρέπει ο Κίτο να του ζητήσει συγγνώμη για τις χθεσινές προσβολές. Να δούμε αν αυτό θα γίνει. Τουλάχιστον κανείς δεν τα θυμάται τώρα αυτά. Θα γίνει. Έχει ανέβει πάνω στη γωνία. Μούλτερ Κρέογαρτ. Τον ζει το κραυγάζει ο κόσμος. Βασιλιάς του Κέολ Μαξ. Να πούμε δε ότι ο Μιχάλης Ζαπίδης Μάκη βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Έχει κατακτήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας την τρίτη θέση. Τρίτη θέση στον κόσμο, στο μεσαία βάρη. Ναι. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που θα είναι στην τρίτη θέση. Τα περιμένουμε. Έχουμε τις απονομές σε λίγο. Τις απονομές, τις χρηματικές αμοιβές των αθλητών. Θα γίνει επίσημη ανακήρυξη του παγκόσμιου αθλητή, του δεύτερου παγκόσμιου αθλητή και του τρίτου παγκόσμιου. Δύο τρίτη παγκόσμιου αθλητές. Και να πούμε, ο Μούρτερ Κρόεχαλ θα πάρει την πρώτη θέση, θα στεθεί παγκόσμιο αθλητής και σηκώνει την ελληνική σημαία. Ναι. Σηκώνει ο πρωταθλητής της.